Μεγέθους κούρος του Σουνίου δεσπόζει στην αίθουσα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Πολλοί όμως δεν γνωρίζουν ότι ίσως να μην βρισκόταν σε αυτή τη θέση αν το 1940 δεν στείνονταν μια γιγαντιαία επιχείρηση για τη διάσωση όλων των αρχαιολογικών θησαυρών του Μουσείου από τα χέρια των ναζιστών κατακτητών. Με εμπιστευτική εγκύκλιο που εστάλει τον Νοέμβριο του 1940 σε όλα τα μουσεία και στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, αποφασίστηκε να αποκριθούν, να καταχωθούν όλες οι αρχαιότητες για να προστατευτούν από τους βομβαρδισμούς. Με υπουργική απόφαση έγινε η σύσταση της Επιτροπής Απόκρυψης και Ασφάλισης των Εκθεμάτων. Όλοι οι εργαζόμενοι στο μουσείο, φοιτητές και πολλοί εθελοντές, δούλευαν ασταμάτητα από τα ξημερώματα μέχρι αργά τη νύχτα, ανοίγοντας ορίγματα στις βόρειες αίθουσες του κτηρίου, φτιάχνοντας αυτοσχέδιους ξύλινους γερανούς για να μεταφέρουν τα μεγάλα γλυπτά, καλύπτοντας ευπαθή εκθέματα με υφάσματα και θάβοντας ομαδικά πλάι-πλάι κόρες, κούρους, θεές και αμφορείς. 6 μήνες χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί το έργο της απόκρυψης. 6 μήνες μπορεί να σας φαίνεται μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά είναι πολύ λίγο για όλες αυτές τις αρχαιότητες που έχει το μουσείο. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. 27 Απριλίου 1941 οι Γερμανοί κατέλαβαν την Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ήταν από τα πρώτα κτίρια στο οποίο εισέβαλαν οι αξιωματικοί του Γερμανικού στρατού. Την επομένη της ημέρας που τα ναζιστικά στρατεύματα μπήκαν στην Αθήνα και οι ναζιστές ήρθαν στο μουσείο για να το παραλάβουν, είδαν ένα κενό κέλυφος.